και θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο των τροχαίων συμβάντων, δυστυχημάτων σε επίπεδο Κρήτης. Η Βάλια Μπούη, συνάδελφος, έχει συγκεντρώσει κάποια στοιχεία που αφορούν την. Αλλάζουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα και προσγειωνόμαστε βέβαια στα δικά μας και σε ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει. Έκανες ρεπορτάζ, συγκέντρωσες κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν τα τροχαία συμβάντα από την αρχή του έτους. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα. 9 μήνες. Βέβαια είναι ένα θέμα που πάντα χτυπάει εντός εισαγωγικών τους κριτικούς, με δεδομένο, Νίκο, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από λίγα 24 ώρα όλη η Κρήτη είχε πενθούσε, λοιπόν, έτσι, λόγω του θανατηφόρου τροχαίου, του διπλού θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος στα Χανιά με δύο ανθρώπους και νωρίτερα το πρωί της ίδιας ημέρας της Κυριακής με έναν 19χρονο φοιτητή και του ΕΜΕΠΑ. Και αμέσως μετά θα πάμε στην κυρία Παπαδακάκη εκεί στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τα στοιχεία λοιπόν δεν είναι τόσο καλά. 42 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης από τις αρχές του 2021 μέχρι και σήμερα. Και με δεδομένο ότι υπήρξε και ένα μακρύ διάστημα της πανδημίας. 32 οι άνδρες και 10 οι γυναίκες. Επίσης, αν θέλουμε να δούμε μια κατανομή των τροχαίων δυστυχημάτων ανανομό, στο Χανιά λοιπόν έχουμε 14 νεκρούς, τη μερίδα του Λέοντος καταλαμβάνουν τα Χανιά. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ηράκλειο από αρχές του 2021 μέχρι και σήμερα, 8 στο Ρέθυμνο αλλά και 8 στο Λασίθι. Μάλιστα. Τα περισσότερα δυστυχήματα αφορούν σε αυτοκίνητα αλλά και μηχανές. Μάλιστα, Βάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Μαρία Παπαδακάκη, βέβαια, πρόεδρος Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Κυρία Παπαδακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Βέβαια. Εγώ ευχαριστώ. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Τα είχαμε πει και πέρυσι, βέβαια. Είχαμε πιάσει το θέμα των τροχαίων συμβάντων 2 και 3 φορές. Τα λέμε συχνά. Δεν ξέρω κατά πόσο κάθε πέρυσι και καλύτερα, εντός αγωγικών βέβαια το καλύτερα, ή κάθε φέτος ή κάθε και νέα χρονιά και χειρότερα. Δεν ξέρω πώς θέλετε να σας το παρουσιάσουμε. Έτσι φαίνεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, δυστυχώς. Και στην προηγούμενη εμφάνισή μου στην εκπομπή σας, δυστυχώς είχα κάνει αυτή τη δυσίωνη πρόβλεψη ότι θα έχουμε πολύ σοβαρά τροχαία συμβάντα αμέσως μετά την έξοδό μας από την καραντίνα. Ναι. Είναι κάτι που ήταν αναμενόμενο. Έχουμε ανθρώπους που πραγματικά επιστρέφουν μουδιασμένοι στους δρόμους, που ακόμη δεν έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα, οφείλω να πω, η οποία διαταράχθηκε τώρα και από τους σεισμούς. Και έτσι βρισκόμαστε να βιώνουμε αυτή την άνοδο των τροχαίων θανάτων αμέσως μετά από μια ελαφριά μείωσή τους. Τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 15ετία, 20ετία, έχουμε στρέψει το βλέμμα και εμείς οι δημοσιογράφοι στο οδικό δίκτυο, στο απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο, στον ΒΟΑΚ. Μήπως θα πρέπει σιγά σιγά, σας είχα ρωτήσει και πέρυσι, να κοιτάξουμε και ως προς την νοοτροπία τη λανθασμένη που έχει η νέα γενιά, που έχουν οι οικογένειες της νέας γενιάς. Κοιτάξτε, πολλές φορές γινόμαστε και λίγο γραφικοί εμείς οι κοινωνικοί επιστήμονες που συνέχεια επαναφέρουμε την εστίαση στον άνθρωπο. Διαρκώς μιλάμε για τον άνθρωπο. Καθώς ο άνθρωπος, είπαμε, ότι ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό των τροχαίων συμβάντων και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Μάλιστα, η δική μας προσπάθεια ως εργαστήριο σε αυτό το. Ουσιαστικά εστιάζει στον άνθρωπο και στους μικρούς, τους νέους ανθρώπους. Από νωρίς, λοιπόν, να προάγουμε αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα μελλοντικά. Γιατί η αλλαγή της συμπεριφοράς δεν είναι απλή, είναι πολύ αργή η διαδικασία. Τι είναι αυτό? Οφείλω όμως να πω ότι τώρα θα πρέπει λίγο να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Δηλαδή, έχουμε την πρόληψη που γίνεται με ένα σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, ώστε να έχει μια αποτελεσματικότητα. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό που παρατηρούμε είναι μια κρίση. Πραγματικά είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως ακριβώς βιώνουμε την πανδημία με τους πολλούς θανάτους, τους ξαφνικούς σε μια περιοχή όπως είναι αυτό το νησί, έτσι ακριβώς θα έπρεπε να συμπεριφερθούμε και να προσπαθήσουμε να παρέμβουμε σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Σωστά, που έχουμε στην πανδημία και στην υγειονομική κρίση έχουμε το εμβόλιο. Στο θέμα των τροχαίων συμβάντων και της έκτακτης ανάγκης τι έχουμε? Δεν έχουμε μόνο το εμβόλιο, έχουμε και τις επιτροπές που έρχονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, ειδικοί, και κάθονται στο τραπέζι της συζήτησης και λαμβάνουν αποφάσεις για μέτρα. Και πραγματικά αισθάνομαι ότι αυτό το πρόβλημα που λέγεται τροχαίος θάνατος έρχεται σε δεύτερη μοίρα
στην πολιτική βούληση, θα το έλεγα, καθώς αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε αμέτωχοι πραγματικά, εντελώς απευαισθητοποιημένοι, παρακολουθούμε τους θανάτους καθημερινά στους δρόμους μας, νέων παιδιών, σε ύψους αριθμούς, θα μπορούσε κανείς να πει, και μεγαλύτερους αριθμούς από αυτούς της πανδημίας, και δεν υπάρχει κανένας στο τραπέζι της συζήτησης για να μπούμε σε ένα σχεδιασμό για το πώς ακριβώς να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί στην Κρήτη, ωστόσο, το φαινόμενο έχει έτσι οξυνθεί σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας περισσότερο, συγκριτικά με άλλες περιοχές? Εδώ στην Κρήτη... Δεν θα έλεγα ότι είμαστε οι πρώτοι σε θανάτους, αλλά ουσιαστικά έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες και ως κοινωνία, ως νησί. Σίγουρα τις έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά είναι και χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον Έλληνα και το ταπεραμέντο του γενικότερα στο δρόμο, και όλα αυτά καταλήγουν σε θέματα παιδείας που συζητάμε τόσα χρόνια, ότι μας λείπει η παιδεία γενικότερα και ο σεβασμός στο δρόμο. Αυτή την παιδεία έχουμε να πω ότι πραγματικά αντιλαμβάνουμε όλους τους ενήλικες ότι πού πραγματικά να την έχουν βρει αυτή την παιδεία, αφού ποτέ δεν είχαν δράσεις μέσα στα σχολεία τους, ούτε εγώ προσωπικά δέχτηκα παρεμβάσεις ποτέ. Άρα έπρεπε να κοινωνικοποιηθώ μόνη μου μέσα σε αυτό, μέσα στο δρόμο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν αντιλαμβάνομαι τα κενά σε παιδεία. Μάλιστα. Που έχουν πολλοί συνάνθρωποι μου, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθουμε να τα διαχειριστούμε. Ναι, στα παιδιά έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις αυτή την περίοδο. Μπαίνουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων, γίνονται δράσεις προκειμένου να προλάβουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά, να τα ευαισθητοποιήσουμε. Όμως στους ενήλικες τι? Τι? Οι γονείς αυτή τη στιγμή των παιδιών, το έχουμε πει πολλές φορές, όλοι εμείς οι γονείς, από πού θα πάρουμε την ενημέρωση, από πού θα ευαισθητοποιηθούμε σε αυτά τα θέματα? Μάλιστα. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πληροφορούμαστε για τον τροχαίο θάνατο? Αυτό δεν είναι ενημέρωση, δεν αλλάζει τη συμπεριφορά μας η καθημερινή παρακολούθηση απλά. Σωστά, δεν φέρνει θανάτου. Αποτέλεσμα. Είναι κατανοητό αυτό το οποίο λέτε. Μάλιστα, κύριε Παπαδακάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.